Κερδίζει βήμα το χώρο και, και το πεδίο που της αξίζει. Εγώ, Μιχάλη, το καλοκαίρι, εγώ είδα δημοσιεύματα ότι είστε έτοιμοι για να ανέβετε τα σκαλιά της Εκκλησίας με τη Ζέτα, με κουμπάρα την Άννα Δύση. Αυτό δεν ισχύει. Με την Άννα κάναμε κάποιες συναυλίες πρόσφατα. Έτυχε να ήμασταν και όλοι μαζί κάτω στην Κύπρο. Αλλά αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Έχει ακουστεί το όνομά σου για το Ε και το X Factor συγκεκριμένα. Ότι είσαι συζητήσει, έχετε κάνει ραντεβού. Παιδιά, ειλικρινά, αν είχα κάτι να σας πω σίγουρο, θα σας το έλεγα. Τώρα με ξέρετε εμένα. Χωρίς να έχω κάτι σίγουρο, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Γενικά, εμένα τα κόνσεπτ, όπως ξέρετε, μου αρέσουν. Και χαίρομαι όταν συμβαίνουν, αλλά. Είναι πολλές οι προϋποθέσεις για να γίνει μια τέτοια εκπομπή. Έδωσε συνέντευξη ένας πολύ καλός φίλος, ο κ. Καπουτσίδης, και είπε ότι έχετε χαθεί. Ναι. Τι έχεις να απαντήσεις σε αυτό? Τώρα πραγματικά να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί έχει ξαφνικά γίνει θέμα. Γιατί και εμένα με ρωτάνε στις συνεντεύξεις, ψάχνετε να βρείτε θέμα από το πουθενά. Μια χαρά είμαστε με τον Γιώργο, παιδιά. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω γιατί μας ρωτάτε ξαφνικά. Με τον Γιώργο είμαστε μια χαρά. Συμβαίνει στο χώρο να χάνονται λίγο οι άνθρωποι. Αλλά η μαγεία της σχέσης μου με τον Γιώργο είναι ότι όταν βρισκόμαστε είναι σαν να μην έχει πέρασει μια μέρα. Ήρθες και θα μείνεις, το έχεις πει. Ήρθες και θα μείνεις. Θα το πω. Θα μείνει λοιπόν. Δεν θα μείνει, τι θα πάει. Λοιπόν, καταρχήν θα πάρουμε ένα-ένα τα θέματα. Παντρεύονται.